Μετά την οριστική παραχώρηση του στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριάς από το ελληνικό δημόσιο, ο Δήμος σχεδιάζει την πλήρη αξιοποίηση της έκτασης. Αυτό θα επιφέρει ανάπτυξη για την περιοχή, καθώς στα σχέδια του Δήμου προβλέπεται ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου και αναψυχής. Το στρατόπεδο Κόδρα που παραχωρήθηκε στο Δήμο, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την περιοχή να αναπτυχθεί? Σίγουρα βοηθάει. Όλα βοηθάνε ό,τι κινήσεις κάνουν. Προς το παρόν όλα είναι καλά. Οτιδήποτε γίνει σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, γιατί ξέρω ότι εμπλέκεται το αρχείο εκεί, θα είναι σίγουρα σε καλή κατάσταση, γιατί δεν αξιοποιείται όπως πρέπει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση, ειδικά για το πράσινο, και να μπορούν να κυκλοφορούν και ελεύθερα σε ώρες οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολο τώρα. Υπάρχουν και σκυλιά κτλ. Είναι λίγο δύσκολο. Την ημέρα είναι πιο εύκολο, το βράδυ δεν μπορείς πλέον να το αξιοποιήσω. Άρα σίγουρα θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, πιστεύω. Νομίζω ότι καλά κάνανε αν το αξιοποιήσουν, γιατί έτσι που είναι, είναι χάλια. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής ένα τέτοιο έργο? Και φυσικά θα βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι ωραία, αρκεί να αξιοποιηθούν. Οι δημότες παρουσιάζονται θετικοί με την αξιοποίηση του Κόδρα, μιας και η σημερινή του εικόνα θυμίζει εγκατάλειψη, ενώ θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει την περιοχή της Καλαμαριάς να ανθίσει. Γίνεται, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει καλύτερο. Λένε ότι θα γίνει εδώ ένα πράσινο. Γιατί ναι. Αν θα γίνει, ωραία. Αυτό πώς σας φαίνεται? Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Να πάνε τα παιδιά να παίζει ο κόσμος με τα πανκάκια γύρω-γύρω, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει ένα ωραίο πάρκο, έτσι, να επιμεληθεί ο Δήμος, ας πούμε, την κατάσταση. Να μην έχει αδέσποτα, να μην είναι έτσι. Είναι πολύ ερημικό τώρα, μοιάζει σαν πολύ παρατημένο. Το στρατόπεδο Κόδρα είναι μακριά από το κέντρο της Καλαμαριάς. Θα μπορούσε να γίνει ένα πάρκο αναψυχής. Να γίνει πάρκο, βεβαίως να γίνει, αλλά είναι τόσο πλεγμένα τα πράγματα που είναι δύσκολο τώρα να καθαρίσει αυτή η υπόθεση. Διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η έκταση του στρατοπέδου είναι μεγάλη, αν και οι περισσότεροι δημότες θέλουν αυτός ο χώρος να γίνει ο χώρος πρασίνου που σχεδιάζει ο Δήμος.